Στις 11 Νοέμβρη του 2021 παρουσιάστηκαν από το ΙΕΠ τα νέα αναλυτικά προγράμματα της χημείας. Παρότι πολυδιαφημίστηκε η καινοτομία τους, σήκωσαν θύελλα αντιδράσεων από όλους τους φορείς και από την αντίστοιχη Επιστημονική Ένωση, την Ένωση Ελλήνων Χημικών. Δεν θα περιοριστούμε ούτε στα προφανή επιστημονικά λάθη από τη σκοπιά της χημείας, ούτε στις διδακτικές ακροβασίες, όταν για παράδειγμα μπαίνουν 11 διδακτικοί στόχοι σε 45 λεπτά στη Β' Γυμνασίου και με διερευνητική ανακαλυπτική μάθηση, αλλά ούτε και σε προφανή συμπεράσματα ότι για να βγει η ύλη της τρίτης λυκείου θες τουλάχιστον 3 χρόνια διδασκαλίας. Να σταθούμε στην ουσία αυτών των αλλαγών και ποιο είναι το αίτιο που οδηγεί αυτές τις αλλαγές και στο κάτω-κάτω το πόσο καινοτόμα είναι. Η μαζικοποίηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τα μέσα του 20ου αιώνα και μετά οδήγησε σε αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των φυσικών επιστημών σε διεθνές επίπεδο με πρωτοπόρα χώρα την Αγγλία. Παρατηρείται μια σαφή στροφή στα πρώτα χρόνια της φοίτησης δευτεροβάθμια εκπαίδευση προς μια πιο επιφανειακή προσέγγιση των φυσικών επιστημών, εμπλουτισμένη βέβαια με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Αυτές οι αλλαγές από τα μέσα του 20ου αιώνα στην Ευρώπη και από τη δεκαετία του 70 στην Ελλάδα συνάδουν με την ανάπτυξη των επιστημών, την ενσωμάτωση των επιτευγμάτων της επιστήμης στην παραγωγή, κύρια με την είσοδο της πληροφορικής στις επόμενες δεκαετίες. Αυτό οδήγησε σε μεγαλύτερη ανάγκη ειδίκευση στην εργασία, άρα και ένταξη στην παραγωγική διαδικασία σε μεγαλύτερη ηλικία. Αλλάζει πλέον ο ρόλος του αποφύτου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πλέον παίζει έναν απλό εκτελεστικό ρόλο στην παραγωγή, ενώ μέχρι τότε έπαιζε έναν επιτελικό ρόλο στην παραγωγή ή εντασσόταν στην κρατική υπαλληλία. Από το 1960 και μετά, λοιπόν, εμφανίζονται καινοτόμα προγράμματα προσαρμοσμένα στη μαζικοποίηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην Αγγλία το περιβόητο Nuffield Project, όπου μπαίνει για πρώτη φορά ανακαλυπτική μέθοδος μάθησης και διδασκαλίας, όπως και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε προτεραιότητα. Σε Αγγλία, Καναδά τα περιβόητα STS προγράμματα, Science Technology Society, που είναι προσανατολισμένα και αυτά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην προσέγγιση των κοινωνικών φαινομένων που έχουν σχέση με τις φυσικές επιστήμες. Επίσης, εισάγεται για πρώτη φορά και το γνωστό μότο της αστικής παιδαγωγικής, μαθητής μικρός επιστήμονας. Τα προγράμματα αυτά είναι προσαρμοσμένα στους μαθητές εκείνους που δεν θα σπουδάσουν φυσικές επιστήμες. Εκεί δηλαδή που σταματούν και οι εγκύκλειες γνώσεις στο γενικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, στο επίπεδο του GCSE στην Αγγλία, του CAP στη Γαλλία, Β' Λυκείου στο Γενικό Λύκειο στην Ελλάδα. Το μάθημα είναι προσαρμοσμένο περισσότερο σε κοινωνικά θέματα παρά σε έννοιες των φυσικών επιστημών. Αναδεικνύεται ένας παιγνιώδης τρόπος διδασκαλίας με έμφαση στις δεξιότητες. Οι μαθητές εκ των πραγμάτων προσεγγίζουν επιφανειακά τα φυσικά φαινόμενα, άρα η πλειοψηφία των μαθητών που δεν θα σπουδάσει φυσικές επιστήμες βγάζει τα δικά του υποκειμενικά συμπεράσματα για τους νόμους και τις έννοιες των επιστημών, αποκτά δηλαδή μια υποκειμενική σχετικιστική αντίληψη για το φυσικό κόσμο. Αντίθετα, στην ανώτερη βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκεί που λειτουργούν τα προπαρασκευαστικά προγράμματα για εισαγωγή στα πανεπιστήμια, όπως είναι το A-Level στην Αγγλία, το Μπακαλαιορέα στη Γαλλία, το Αμπιτούρ στη Γερμανία, το Διεθνές Μπακαλαιορέα Διεθνώς, αλλά και η Γάμα Λυκείου στην Ελλάδα. Εκεί πέρα τα προγράμματα αυτά είναι διετή εκτός από την Ελλάδα. Επιλέγουν οι μαθητές 3 με 4 μαθήματα επιλογής που τα διδάσκονται από 5 έως και 9 ώρες εβδομαδιαία. Σε αντίθεση με το προηγούμενο στάδιο, εκεί βαθαίνουν στις έννοιες και τους νόμους των φυσικών επιστημών. Προβλέπεται ατομική μελέτη τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι και βέβαια με αυτές αξιολογούνται όχι κατά πόσο πέρασαν ευχάριστα στην τάξη ή ανέπτυξαν δεξιότητες, αλλά στο βαθμό κατανόησης επιστημονικής γνώσης. Γιατί στόχος για αυτό το μικρό κομμάτι των μαθητών είναι η προετοιμασία για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Τα αναλυτικά προγράμματα στην Ελλάδα διαχρονικά παρακολουθούν αυτές τις προσαρμογές και κυρίως στην Αγγλία. Εκεί δηλαδή που σταματούν οι εγκύκλειες γνώσεις μέχρι και τη Β' Λυκείου που διδάσκεται χημεία ως μάθημα γενικής παιδείας. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις του GCSE, του αντίστοιχου δηλαδή του Key Stage 3 και Key Stage 4 στην Αγγλία. Αντίθετα, η ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων τα τελευταία χρόνια προσαρμόζεται στο φάσμα της ύλης του A-Level, όπου υπάρχει μια βασική βέβαια διαφορά, το είπαμε και πριν. Το A-Level είναι διετές, διδάσκεται έως και 9 ώρες εβδομαδιαία. Προβλέπεται μελέτη στο σχολείο με τον επιβλέποντα καθηγητή και επίσης παρακολουθεί ένα μικρό ποσοστό μαθητών, οι καλύτεροι και ταξικά διαφοροποιημένοι μαθητές από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Γι' αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα αυτή η μηχανιστική μεταφορά του αναλυτικού προγράμματος του A-Level στην ελληνική πραγματικότητα, θα το εξηγήσουμε και παρακάτω. Μια απλή ματιά στις αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη Β' Λυκείου, το τι έχει μείνει δηλαδή εντός ύλης, το τι διδάσκεται στην τελευταία τάξη όπου διδάσκεται η χημεία ως μάθημα γενικής παιδείας και με τις τελευταίες οδηγίες του 2016 πριν τα τελευταία αναλυτικά προγράμματα, μας δείχνει το προφανές ότι η ύλη
που έχει μείνει εντός διδακτέας ύλης, να το πω έτσι, στη Β' Λυκείου, είναι ταυτόσιμη με την ύλη του GCSE, με εξαίρεση 4 ενότητες που διδάσκονται στην Αγγλία στο A-Level. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι τελευταίες οδηγίες του 2016-17, όπου αφαιρέθηκε όλο το πρώτο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου της Β' Λυκείου, που διδάσκονταν η ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων σε ομόλογες σειρές, η ονοματολογία κατά ΙΟΥΠΑ και η συντακτική ισομέρεια. Απαράδεκτη κίνηση για οποιαδήποτε παιδαγωγική, να το πω έτσι, προσέγγιση, όταν υπάρχει ένα πλήθος δεδομένων, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας μαθητής είναι να μπορεί να τις ταξινομήσει με έναν τρόπο. Και το ίδιο το σχολικό βιβλίο το αναφέρει αυτό. Είναι φανερό ότι η ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων είναι απαραίτητη ώστε να διευκολυνθεί η μελέτη του μεγάλου αυτού πλήθους των ενώσεων. Και παρόλα αυτά βγήκε εκτός ύλης. Καθόλου τυχαίο, η οδηγία έλεγε οι μαθητές θα μάθουν ονοματολογία και ισομέρεια σε κάθε ενότητα χωριστά, όχι δηλαδή με ομαδοποιημένους κανόνες, στα αλκάνια, αλκένια, αλκίνια, αλκοόλες και οξέα, και μέχρι 4 άτομα άνθρακα. Καθόλου τυχαία, αντίστοιχη οδηγία του GCSE, στο πιο διάσημο exam board, το AQA, από το 2016 αυτή η οδηγία και εκεί, οι μαθητές δεν χρειάζεται να ξέρουν το όνομα κάθε αλκανίου, εκτός από τα 4 πρώτα, μεθάνιο, εθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο. Αντίθετα, αυτή η ενότητα βρίσκεται αυτούσια στην ύλη του A-Level. Αυτό για να δείξουμε τη διαχρονικότητα των αλλαγών και πώς και τα νέα αναλυτικά προγράμματα απλά είναι μια εξελιγμένη, να το πω, έκδοση των αλλαγών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Με τα νέα αναλυτικά προγράμματα, όπως παρουσιάστηκαν στις 11 Νοέμβρη, έγινε μια παρουσίαση από τους εκπροσώπους του ΙΕΠ και τους συγγραφείς των προγραμμάτων στην Ένωση Συλλογών Χημικών, οι γενικές αρχές είναι οι εξής τέσσερις. Μεγάλο εύρος, μικρή εμβάθυνση, διερευνητική προσέγγιση σε διδακτικό χρόνο όμως που εκ των πραγμάτων θα οδηγήσει στους μαθητές υποκειμενικά συμπεράσματα, δύσκολα θα αντιλαμβάνονται οι μαθητές την ουσία των φαινομένων, θα προσεγγίζουν τους πραγματικούς νόμους των φυσικών επιστημών μέσα σε αυτό το διδακτικό χρόνο, στροφή από τους διδακτικούς στόχους στα μαθησιακά αποτελέσματα και βέβαια ένας παιγνιώδης τρόπος διδασκαλίας, κυρίως στο γυμνάσιο. Στην πρώτη Λυκείου μπήκε ο μεταλλικός δεσμός και ιδιότητες των μετάλλων, υπάρχει στην ύλη του GCSE, μπαταρίες και ψέλες καυσίμων ηλεκτρόλυση υπάρχει στην ύλη του GCSE και μεταφέρθηκε ένα κομμάτι ιδανικά, καταστατική έξοδο ιδανικών αερίων και θερμοχημίας στη Β' Λυκείου. Βασικό συμπέρασμα, διαχρονικά η ύλη της πρώτης Λυκείου ήταν υπερφορτωμένη το αναλυτικό πρόγραμμα. Διαχρονικά υπήρχαν πολύ έντονες διαμαρτυρίες από τους εκπαιδευτικούς της τάξης για το πόσο διαθέσιμος χρόνος υπάρχει ώστε να εμβαθύνουν οι μαθητές σε βασικές έννοιες ποσοτικής χημίας, όπως είναι τα μολ, η σχετική ατομική μάζα, η σχετική μοριακή μάζα, η συγκέντρωση, και βέβαια δεν υπήρχε καθόλου χρόνος για ποιοτική δουλειά στο εργαστήριο. Και με αυτές τις αλλαγές που γίνονται, είναι προφανές ότι οι μαθητές θα έχουν μια επιφανειακή προσέγγιση με αυτές τις βασικές έννοιες, θα υπάρχει αδυναμία παρακολούθησης, άρα και επιτυχία σε εξετάσεις και με την τράπεζα θεμάτων. Είναι αυτό που λέμε και σε συνδυασμό με τις άλλες αναδιαρθρώσεις, η στροφή από τη μικρή ηλικία στην πρόωρη τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Στη Β' Λυκείου, και αυτό δείχνει το διαχρονικό των αλλαγών, οι αλλαγές που έχουν να κάνουν με την ουσία, τη βάση της επιστήμης, είναι απειροελάχιστες σε σχέση με τις αλλαγές του 2016-17. Για τα αλκάνια προβλέπονται 5 άτομα άνθρακα αντί για 4. Τα αλκίνια βγήκαν εκτός ύλης, καθόλου τυχαίο, εκτός ύλης είναι και στο GCSE. Υπάρχει μεταφορά από την πρώτη Λυκείου των 2 ενοτήτων και επανέρχονται στην ύλη αρωματικοί υδρογονάνθρακες, στο μεζόλιο, το λιόλιο και φενόλιο. Αντίθετα, υπάρχει σαφής προσανατολισμός στην κοινωνική περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών. Μπαίνουν μέσα ενότητες όπως κυκλική οικονομία, ενέργεια και κλιματική αλλαγή, πράσινη χημεία, ενεργειακές πολιτικές, χημεία και διατροφή, φαρμακοχημεία, νανοτεχνολογία. Όλες αυτές οι ενότητες υπάρχουν και στην ύλη του GCSE. Εκ των πραγμάτων, όλο αυτό το φάσμα της ύλης θα καλύπτεται μια επιφανειακή προσέγγιση που είπαμε και πριν. Το πιο χαρακτηριστικό πράγμα για να καταλάβουμε τι σημαίνει επιφανειακή προσέγγιση είναι το εξής παράδοξο. Οι μαθητές της Β' Λυκείου, μαθητές, λέει, με τη βοήθεια του κατάλληλου φύλου εργασίας και εισαγωγικών κειμένων, μελετούν επιλεγμένα φάρμακα ως προς τη δομή και τη δράση, όπως η ασπιρίνη, η βουπροφένη, η παρακεταμόλη και η πενικυλίνη. Για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που συζητάμε τόση ώρα, οι μαθητές δεν μαθαίνουν τις χημικές ιδιότητες των ενώσεων που βλέπετε αριστερά, απλών ενώσεων, της φορμαλδεΐδης και της αγετώνης, αλλά θα πρέπει να ξέρουν τις χημικές ιδιότητες και τον τρόπο δράσης πολύ σύνθετων ενώσεων, όπως είναι το ακέτυλο σαλικυλικό οξύ της ασπιρίνης πάνω δεξιά ή της ιμπουπροφένης αμέσως πιο κάτω.
δεν μπορούν να προσεγγίζουν, απαγορεύεται με βάση το νέο αναλυτικό πρόγραμμα και τις οδηγίες διαχείρισης της ύλης, τη δομή ενώσεων πιο απλών, όπως είναι αυτές που βλέπετε αριστερά, το 3-μέθυλο βουτένιο ή τη 2-μέθυλο 3-πεντανόλη. Αντίθετα, θα προσεγγίσουν τη δομή της παρακεταμόλης ή της πενικυλίνης, πολύ σύνθετες ενώσεις που βλέπετε στο δεξί μέρος. Αυτό που καταλαβαίνουμε το πιο πιθανό είναι ότι οι μαθητές θα θαυμάζουν αυτές τις ενώσεις που είναι δραστικές ουσίες φαρμάκων, όπως διαβάζουν ένα πίνακα ζωγραφικής, την Κουέρνικα φαντάζομαι, αλλά δεν θα καταλαβαίνουν τίποτα ούτε για τη δομή, ούτε πολύ περισσότερο για τις χημικές ιδιότητες και τη δράση αυτών των ενώσεων. Στη γάμα λυκείου υπάρχει εξωπραγματική διεύρυνση της ύλης. Στα πρότυπα του A-level και του IB είναι αυτή η τάση που είπαμε και πριν. Προσθέθηκαν ολόκληρα πεδία που είτε διδάσκονται στα ΑΕΗ, όπως η φασματοφωτομετρία, φασματοσκοπία υπεριόδους, υπέρυθρου, ορατού, θεωρία δεσμού στένους, είτε ήταν στα παλιά αναλυτικά προγράμματα σε ένα απλοϊκό επίπεδο και εκτός διδακτέας ύλης, και μπαίνουν τώρα όπως είναι η ηλεκτροχημεία. Για να καταλάβουμε την ταύτιση της ύλης με αυτή του A-level και του IB, ειδικά η φασματοσκοπία δεν υπάρχει σε κανένα από τα 53 βιβλία γενικής χημείας της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Στα μοναδικά βιβλία που υπάρχει είναι στην ύλη του A-level και του GCSE. Είναι πρακτικά αδύνατον αυτή η ύλη να καλυφθεί από ένα εξάωρο μονοετές μάθημα που γίνεται στην τρίτη λυκείου. Το A-level όπως και το IB, το είπαμε και πριν, είναι διετή προγράμματα, διδάσκονται έως και 9 ώρες εβδομαδιαία και τα παρακολουθεί λιγότερο από το 20% των μαθητών που έχουν περάσει από αυτά τα ταξικά φίλτρα των εκπαιδευτικών συστημάτων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτή η μηχανιστική μεταφορά των αναλυτικών προγραμμάτων είναι αδύνατη. Ή θα υπηρετηθεί από μια άλλη δομή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή αν μείνουμε σε αυτή τη δομή, η εξωσχολική προετοιμασία θα ξεκινά από την πρώτη λυκείου, πρακτικά θα καταργηθεί το λύκειο ως βαθμίδα γενικής παιδείας σε συνδυασμό με άλλες αναδιαρθρώσεις. Ποια είναι τα συμπεράσματα που βγάζουμε? Η κατεύθυνση των αναλυτικών προγραμμάτων, η υποβάθμιση του περιεχομένου στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην κατώτερη βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει να κάνει με την αλλαγή του ρόλου του αποφύτου στην παραγωγή. Για τους καπιταλιστές, το βασικό είναι η λειτουργικότητα του εργαζόμενου στην παραγωγή υπεραξίας και προσαρμογή του σχολείου σε αυτή την κατεύθυνση. Για τον σοσιαλισμό, και γι' αυτό διαφωνούμε και με αυτά τα αναλυτικά προγράμματα, ο εργάτης σχεδιάζει, ελέγχει, οργανώνει κεντρικά την παραγωγή, παίζει ρόλο στην εξέλιξη των μέσων παραγωγής. Άρα, ένας τέτοιος εργάτης πρέπει να έχει κριτική ικανότητα, να γνωρίζει τους βασικούς νόμους που διέπουν τα φυσικά και κοινωνικά φαινόμενα, να έχει ικανότητα να επισέρχεται στην ουσία των φαινομένων και να μην μένει στην επιφάνεια. Ένας εργάτης απελευθερωμένος από προκαταλήψεις, δυσιδαιμονίες, θρησκευτικές δοξασίες. Ένας εργάτης ο οποίος θα μπορεί να αντιμετωπίζει την αντικειμενική πραγματικότητα με θάρρος και όχι με δέος, γιατί θα μπορεί να την εξηγεί μέσα από την επιστημονική μέθοδο και το διαλεκτικό υλισμό. Για μας, η θέση της χημείας είναι καθοριστική όταν διδάσκεται σε αυτή την κατεύθυνση που είπαμε πριν, όταν διδάσκεται από τη διαλεκτική υλιστική σκοπιά. Από τη φύση της όσης επιστήμης συνδέει τη θεωρία με την πράξη. Αναδεικνύει δηλαδή την πράξη ως αρχικό ερέθισμα της επιστημονικής έρευνας, αλλά και κριτήριο αληθείας κάθε επιστημονικής ανακάλυψης. Κατεξοχήν επιστήμη της βιομηχανίας, όταν διδάσκεται ολιστικά, στα πλαίσια της κοινωνικής εξέλιξης, αναδεικνύει μέσα από την ενσωμάτωσή της στα μέσα παραγωγής την αναγκαιότητα της νέας σχέσης παραγωγής, άρα και την αναγκαιότητα του νέου κοινωνικονομικού σχηματισμού. Αναδεικνύεται εκ των πραγμάτων μέσα από τη διδασκαλία της χημείας από αυτή τη σκοπιά ο ρόλος της επιστήμης ανάλογα με το ποιος σχεδιάζει την επιστημονική έρευνα αλλά και ποιος αξιοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, όπως είδαμε και τα τελευταία φαινόμενα με τον κορονοϊό, τα εμβόλια, τα φάρμακα και όλα αυτά που παρακολουθήσαμε. Η ίδια η ιστορική εξέλιξη της χημείας συνέβαλε καθοριστικά στο να περάσουμε από το μηχανιστικό στο διαλεκτικό υλισμό. Δεν είναι καθόλου τυχαία η αναφορά του Έγκελς στο έργο του Λουδοβίσκου Φόιερμπαχ, που αναφέρει ότι όσο οι επιστήμες ήταν στο επίπεδο της φυσικής και της μηχανικής φυσικής και ως κλασικής μηχανικής, εκ των πραγμάτων και η φιλοσοφία αντιλαμβανόταν την έννοια της κίνησης ως αλλαγής θέσης, ως μετατόπιση δηλαδή. Όταν ξέφυγε, όπως αναφέρει ο Έγκελς, η χημεία από τη φλογιστική της μορφή, αλλά και με την ανάπτυξη της βιολογίας, αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να αποκτήσει η κίνηση την πραγματική της έννοια, δηλαδή ως καθολική ιδιότητα της ύλης. Και αυτό συνέβαλε καθοριστικά στο να περάσουμε στο διαλεκτικό υλισμό. Το μάθημα της χημείας ως θεωρητικό και εργαστηριακό προσφέρεται για τη χρήση μεθόδων διδασκαλίας,
οι οποίες μπορούν να κινητοποιήσουν τον μαθητή να απαιτήσουν με την καλή έννοια την ενεργή συμμετοχή του. Εκ των πραγμάτων μπορεί να συνδεθεί η σχολική τάξη με την παραγωγική διαδικασία, συνολικά την κοινωνική δραστηριότητα. Χωρίς να υποτιμάμε καθόλου την άμεση διδασκαλία, σε συνδυασμό δηλαδή με αυτήν, μέσω της καθοδηγούμενης ανακάλυψης, αλλά ακόμα και της ελεύθερης ανακάλυψης σε μεγαλύτερες ηλικίες, μπορεί ο μαθητής να αναπτύξει την κριτική του σκέψη, την ικανότητα να σχεδιάζει αλλά και να υλοποιεί στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων στην τάξη αλλά και στο σχολικό εργαστήριο. Μπορούν να αξιοποιηθούν ακόμα και πολυδιαφημισμένες μέθοδοι διδασκαλίας από την αστική παιδαγωγική, όπως είναι η διερευνητική ανακαλυπτική μάθηση ή όμως συνεργατική, από τη σκοπιά όμως της μαρξιστικής παιδαγωγικής, δηλαδή της κατανόησης των βασικών νόμων και ενιών που διέπουν την κίνηση της ύλης στο αντίστοιχο επίπεδο οργάνωσής της. Συμπέρασμα, το μάθημα της χημείας, απαλλαγμένο από τα δεσμά της αστικής ιδεολογίας, μπορεί να είναι βασικός κρίκος στη διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου στο σχολείο της σοσιαλιστικής κομμουνιστικής κοινωνίας. Για το τέλος, αφήσαμε ένα θύμα της προσαρμογής των αναλυτικών προγραμμάτων στην ύλη του GCSE. Στα βιβλία της χημείας της Β' Λυκείου υπήρχε ένα παράδειγμα εμβληματικό, να πω, στην ιστορία της εξέλιξης των επιστημών από το 18ο αιώνα, που είναι χαρακτηριστικό για το πώς η εξέλιξη της επιστήμης, οι επιστημονικές ανακαλύψεις μπορούν να συντρίψουν δυσιδαιμονίες, προκαταλήψεις, θρησκευτικές δοξασίες. Μέχρι το 18ο αιώνα, οι άνθρωποι πίστευαν ότι οι οργανικές ενώσεις, που είναι οι ενώσεις της ζωής, έχουν μια εξοκοσμική δύναμη, τη λεγόμενη vis vitalis, είναι η λεγόμενη βιταλιστική θεωρία. Το 1828 ο Βέλερ, ένας μεγάλος γερμανός χημικός, κατάφερε να παρασκευάσει από το ωκεανικό αμμόνιο μια ανόργανη ένωση, ουρία μια οργανική ένωση. Προφανώς ο Βέλερ δεν είναι ο Θεός, προφανώς δεν μπορούσε να βάλει την εξοκοσμική ζωική δύναμη μέσα στο ωκεανικό αμμόνιο, άρα με αυτή την ανακάλυψη συνέτριψε τη βιταλιστική θεωρία. Τέλος, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε το γεγονός να βαφτίζεται ως καινοτόμο ένα πρόγραμμα που την εποχή του Βαρυτονίου, 113 χρόνια μετά από την περίοδο που ο Λένιν ασκούσε σφοδρή αντιπαράθεση στους ενεργητιστές στο έργο του «Υλισμός και Περιοκριτικισμός», να αναφέρει σε 5 σημεία την έκφραση «ύλη και ενέργεια». Δεν μπορεί το 2021, όταν γράφτηκαν τα προγράμματα, 22 έχουμε σήμερα, να διαχωρίζεται η ύλη από μια καθολική ιδιότητά της, που είναι η κίνηση και η ενέργεια που είναι έκφραση αυτής της κίνησης, και να ταυτίζεται επί της ουσίας με μια ιδιότητά της, όπως είναι η μάζα. Και αν δεν μπορεί να πείσει τους συγγραφείς ο Λένιν μέσα από τις, να το πω έτσι, τις προκαταλήψεις που μπορούν να έχουν, θα μπορούσαν να ανοίξουν ένα σύγχρονο βιβλίο φυσικής και τότε θα είχαν πιστεί σίγουρα. Σας ευχαριστώ πολύ.